Ένα έργο μαμούθ για τα ελληνικά δεδομένα, η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου προχωρά προς το τελικό στάδιο της ολοκλήρωσής του. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως, η οποία περιλαμβάνει την πόντιση υποβρυχίου καλωδίου 132 χιλιόμετρων σε βάθος που φτάνει τα 1000 μέτρα. Είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα, ένα πάρα πολύ τεχνικά πολύπλοκο έργο. Είναι η μακρύτερη, μεγαλύτερη, βαθύτερη ηλεκτρική διασύνδεση 150.000 βόλτ στον κόσμο. Ένα έργο των ρεκόρ. Το Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε η προσεγγυάλωση του καλωδίου στα Νοπήγια Κισάμου. Το βαπόρι που βλέπετε πίσω μου μας έδωσε το καλώδιο. Το βγάλαμε έξω με τεχνικά μέσα, με το βίτζι που βλέπετε απάνω. Και άλλο ένα που είναι ακριβώς στην άλλη πλευρά του έργου, με συντονισμένες ενέργειες και για αρκετές ώρες, με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο κομμάτι των νοπηγείων, το πλοίο θα συνεχίσει τις εργασίες για την πόντιση του καλωδίου μέχρι τη Νεάπολη Πελοποννήσου. Το καλώδιο ποντίζεται, όπως βλέπετε, με ένα υπερσύγχρονο πλοίο του οποίου το στίγμα καταγράφεται και διατηρείται σταθερό με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Οι όποιες τεχνικές δυσκολίες αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με τη χρήση των τελευταίων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα. Ρομποτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και την προστασία του πλοίου Ισαάκ Νεύτων, το οποίο ποντίζει το καλώδιο. And for the moment we are starting the cable installation up to the middle of the route where we will abandon the first part of the first cable and then to continue on with bringing in the other cables to then make the final connection in Greece and in Peloponnese. Η καταδυτική μας ομάδα είναι αυτή η οποία παρήχε την υποστήριξη στην Jan De Nul. Για να μπορέσει το καλώδιο να ευθυγραμμιστεί και να πέσει μέσα στο χαντάκι το θαλασσινό το οποίο έχει δημιουργηθεί. People who were executing the works here on site. So we had excavator operators as well, divers involved. It was quite an interesting combination of tasks actually going on site. Η διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα που θα θωρακίσει ενεργειακά το νησί και θα διασφαλίσει την ενεργειακή του επάρκεια για τους χειμερινούς μήνες. Με το δεύτερο στάδιο της διασύνδεσης της Κρήτης με τη σταθερή τάση που θα πάει στην Αττική το 2023, ουσιαστικά θα λυθεί πλήρως το πρόβλημα της Κρήτης για όλο το χρόνο και θα σταθεροποιηθεί πλήρως, θα εξασφαλιστεί η ενεργειακή σταθερότητα του νησιού. Σύμφωνα με τον ΑΔΜΙΕ, που είναι ο φορέας λειτουργίας του έργου, μόλις ηλεκτριστεί το καλώδιο τον Δεκέμβριο του 2020, η πρώτη μικρή διασύνδεση της Κρήτης θα καλύπτει το 34% της απαιτούμενης ενέργειας του νησιού. Με την ολοκλήρωση της λεγόμενης μεγάλης διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής το 2023, το νησί θα ηλεκτρίζεται αποκλειστικά από το Εθνικό Σύστημα και οι ρυπογόνες μονάδες παραγωγής ενέργειας θα σβήσουν οριστικά.